σήμερα με τη βοήθεια. Θα σας μιλήσω σήμερα με τη βοήθεια των μελών της Ακαδημίας Διπλωμαχίας για το Βυζαντινό Στρατό από την χρονική περίοδο 313, που είναι η μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρώμης, της Νέας Ρώμης, στα Ανατολικά, στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 1462, που είναι η πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ο Βυζαντινός Στράτος θεωρείται κληρονόμος των ρωμαϊκών παραδόσεων. Εκείνη την εποχή το βάρος φεύγει από το πεζικό, τις γνωστές βαθμιλιώνες, και αρχίζει και μεταφέρεται στο ειδικό, διότι το επιβάλλουν οι ανάγκες της στρατιωτικής περίοδου. Βλέπουμε εδώ λοιπόν στην εικόνα τους κατάφρακτους υπείς, οι οποίοι αποτελούσαν τον κύριο όγκο του ειδικού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πίεση όμως για την αυτοκρατορία ήταν μεγάλη από όλα τα σημεία και από όλους τους ορίζοντες, και έτσι αυτό ήταν απαραίτητο και έγινε αιτία να δημιουργηθούν στρατιωτικές μεταβολές. Λοιπόν, ο στρατός, ενώ εξακολουθούσε να διατηρεί τακτικό πεζικό, το οποίο ήταν οπλισμένο με δόρατα, και ελάχιστο πεζικό οπλισμένο με ακόνια και τόξα, το οποίο υποστήριζε τις μονάδες του βαρέως πεζικού, έδωσε το προβάδισμα στο ειδικό. Διάφορα, δεν έχω πολλές εικόνες για το Βυζαντινό στρατό αυτής της περίοδου. Το περίφημο κυβότιο της Τρουά εδώ δείχνει δύο στρατιωτικούς αγίους και κάποιους αυτοκράτορες, ο οποίος είναι οπλισμένοι με λόγχη και το άλογο τους δεν είναι τόσο βαριά φορακισμένο, αλλά ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο από τις περιγράφες των πηγών τα άλογα ήταν βαρύτερα φορακισμένα και γι' αυτό ονομαζόντουσαν οι στρατιώτες κατάφρακτοι. Οι εχθροί της αυτοκρατορίας ήταν οι εξής. Στα ανατολικά σύνορα οι Σασανίδες διέθεταν βαρύ κατάφρακτο υλικό σαν τον Ιππέα που βλέπετε στην εικόνα στα αριστερά σας. Στο κέντρο βλέπετε τους επιτροπείς που ερχόντουσαν συνήθως από τον βορρά, από την Ευρατεία της Ιππής Στέπα. Οι περισσότεροι από αυτοί ήταν οι Άβαροι, οι οποίοι μπορούσαν να αποκαλέσουν μεγάλες καταστροφές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στις υποδομές αυτοκρατορίας λόγω της ταχυκινησίας. Ήταν πολύ δύσκολο να τους καρφώσει κανείς ένα σημείο και να τους εμπλέξει σε μάχη. Άλλο πρόβλημα ήταν ότι οι υποτελείς των Σασανιδών και των Αβάρων, κυρίως των Αβάρων που ήταν οι Σλάβοι, διέθεταν έναν τύπο πεζικού άτακτου, το οποίο όμως ήταν και αυτό ταχυκίνητο και ιδιαίτερα καταστρεπτικό σε λιλασίες. Υποτοξό τους βλέπετε στο κέντρο της εικόνας και μια ιδέα του πώς ήταν το πεζικό το υποτελές των Αβάρων βλέπετε από την εικόνα σας στη δεξιά από βούλγαρους αναπαραστάτες. Επίσης το πρόβλημα ήταν ότι εκείνη την περίοδο για να τα απεξέλθουν στα έξοδα των Κωνσταντινών δαπανών οι αυτοκράτορες επέτρεπαν στους μεγάλους γεωκτήμονες να στρατολογούν δικούς τους άνδρες που τους ονόμαζαν βουκελαρίους. Οι βουκελάροι έτρωγαν το μπουκελάτι, την γαλέτα, μαζί με τον άρχοντά του, έδιναν κόρκο επίση σε αυτόν και φυσικό ήταν το Βυζαντινό κράτο να μην βλέπει και με πολύ καλό μάτι μονάδε οι οποίε δεν ελεγχόντουσαν απευθεία από τον αυτοκρατορικό στρατό. Συγγνώμη για ένα λάθο στην διαφάνεια. Ο στρατό τη αυτοκρατορία είχε τους υπείς, οι οποίοι ονομαζόντουσαν γενικά καβαλάρι, από το λατινικό καβαλό, που είναι το άλογο, αλλά το υπηκό αυτό δεν ήταν σαν το υπηκό που ξέραμε στις προηγούμενες περιόδους. Είχε αντιγράψει τους υπείς που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, ήταν βαριά φραγισμένο. Εδώ από ένα χειρόγραφο βλέπουμε έναν αξιωματικό μεγάλο στρατηγό ή αυτοκράτορα, του οποίου ο θώρακας είναι επιχρυσωμένος, όπως φαίνεται. Αλλά οι περισσότεροι μαχητές γραμμής θα ήταν περισσότερο, θα είχαν την εμφάνιση και το σιδερένιο θώρακα, σαν τον κατάφρακτο που βλέπετε στο κέντρο των τριών ανδρών που στέκονται επί της σκηνής. Δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα διακοσμημένος, δεν είναι ιδιαίτερα θωρακισμένος. Μονάδες σαν κι αυτόν πληρωνόντουσαν κατευθείαν από το αυτοκρατορικό ταμείο
ήταν τοποθετημένες κυρίως κοντά στην Κωνσταντινούπολη και ονομαζόντουσαν τάγματα. Αλλά υπήρχαν και μονάδες οι οποίες έφεραν λιγότερο βαριά ράκιση και για να κινούνται ταχύτερα με τους υπουσκούς ήταν σταθμευμένες στα σύνορα της αυτοκρατορίας και ονομαζόντουσαν ακρίτες. Η δουλειά τους ήταν να επιτηρούν και να εμποδίζουν όσο δυνατόν τους επιδρομείς που στην αρχή ήταν οι Σασάνιδες και κατόπιν οι Άραβες στα ανατολικά σύνορα ή οι Ούγγροι, οι Βούλγαροι και κατόπιν άλλοι δυτικοί στα βόρεια και ανατολικά σύνορα και η κύρια αποστολή τους ήταν να καθυστερούν τον προελάβοντα επιδρομέα, να τον εμποδίσουν να αρπάζει τρόφιμα για να ανεφοδιάζεται και να ειδοποιούν τον τακτικό στρατό ώστε να συναχθεί κανονική μάχη που θα μπορούσε να διώξει τον εισβολέα. Σε πολλές περιπτώσεις, εάν νόμιζαν ότι τους συνέφερε το τόπος και ο χρόνος, επιτίθεταν σε υποδεκομπές του εχθρού και απελευθέρωναν εκμαλό τους, άρπαζαν πίσω λάφυρα και έκαναν τις επιδρομές να μην είναι τόσο κοστοδοφόρες για τους εισβολείς. Οι Βυζαντινοί όμως, σε πολλές περιπτώσεις, για να διατηρούν μόνιμες στρατιωτικές μονάδες, ξεκίνησαν παίρνοντας βοηθητικά στρατεύματα που στη διάρκεια της αυτοκρατορίας μετατράπηκαν σε κύριες μονάδες. Εδώ πέρα βλέπουμε από αναπαναστάτες του εξωτερικού τις εξής μονάδες. Από τα αριστερά βλέπουμε την περίφημη φρουρά των Παράγων, η οποία ξεκίνησε από το βασίλειο των Βουκαροκτώνων το 10ο αιώνα. Στρατολογείται στην αρχή από σκανδιναβούς μισθοφόρους, οι οποίοι τελευταία φορά αναφέρονται γύρω στο 1100 και κατόπιν τα σκύτρα τα πήραν Βρετανοί ή Άγγλοι, Εγκλήνοι γράφει ο Μιχάλης Ψελός, και κατόπιν συνέχισαν με Ρώσους, Γερμανούς και σε μια περίοδο γνωρίζουμε από μια επιστολή κάπου της Βυζαντινού Αυτοκράτορα ότι ζητήθηκε να στρατολογηθούν γύρω στα 1200 τους Σουηδοί. Η μονάδα αυτή απετέλεσε από την εποχή του Βουκαροκτώνου και μετά την αυτοκρατορική σωματοφυλακή. Στα δεξιά σας βλέπετε τους μισθοφόρους επίσης που στρατολογούσαν από τη Στέπα. Τους Αλανούς, απόγονοι των οποίων σήμερα θεωρούνται οι Οσέτοι, αλλά ταυτόχρονα και Σελτζούκους δυστυχώς και Οθωμανούς Τούρκους. Όταν χαλάρωσε ο αυτοκρατορικός έλεγχος, αυτές οι μονάδες απετέλεσαν την κύρια αιτία προβλημάτων και ένα παράγοντα που οδήγησε στην απώλεια της αυτοκρατορίας. Στο κέντρο βλέπουμε πεζό πάνω σε ένα πολυτελέ σκαλί, ένα μοντέλο φτιαγμένο τον κύριο Ιλιάνα Γνωστάκη και παριστά ένα νορμανδό μισθοφόρο. Αυτοί ήταν οι περίφημοι άντρες του Λατινικού Συντάγματος που αποτελείται από Νορμανδούς, Φράγκους ή και Γερμανούς σύμφωνα με τις περιγραφές της Άννας της Κομνηνής. Οι άντρες αυτοί σεβόντουσαν μόνο δυναμικούς αυτοκράτορες και καθώς από την περίοδο των Αγγέλων και μετά έχουμε μεγάλο θέμα ηγεσία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι μονάδες αυτές ξεφεύγουν εκτός ελέγχου, λαϊλατούν τις φίλιες περιοχές και δημιουργούν προβλήματα που οδηγούν τελικά στη διάλυση του κράτους. Ένας άλλος παράγοντας του ναυτικού είναι και πιο σημαντικός για την αυτοκρατορία, διότι για να μπορεί να συντηρεί τα έξοδα των στρατιωτικών της ταμπανών, που ήταν κυριολεκτικά υπέροχες, βασιζόταν στο εμπόριο, στις διομολογήσεις και τα διόδια, κυρίως ό,τι περνούσε από τα στενά του Βοσπόρου. Για να είναι ασφαλές το εμπόριο της, λοιπόν, η αυτοκρατορία έπρεπε να διαθέτει καλό ναυτικό, το οποίο βρισκόταν στην τεχνολογική πρωτοπορία, καθώς τον 7ο αιώνα απέκτησε τους Άραβες, χρησιμοποιώντας τις συσκευές του Ιδρού Πυρός. Εδώ βλέπουμε ένα δρόμονα από μια ανακατασκευή που υπάρχει στο Πολεμικό Μουσείο, εδώ πέρα. Και στην γραβούρα από το χειρόγραφο της Κιλίτσης στο κέντρο βλέπουμε την προσπάθεια του καλλιτέχνη να αποδώσει κάτι που δεν ήξερε πώς από τον δρόμονα εκτοξευόταν μισολίνας υδρό πυρ, ο οποίος κατέστρεφε και κατέκαιγε τα πλοία των αντιπάλων. Βέβαια το υδρό πυρ δεν ήταν το μοναδικό όπλο. Οι πεζοναύτες στο τέλος πολεμούσαν με τον ίδιο τρόπο που πολεμούσαν στην κλασική αρχαιότητα, όπως βλέπετε στην γραβούρα κάτω δεξιά. Δηλαδή, συγκρούονταν με αγέμαχα όπλα και πολλές φορές και εκεί βόλα τόξα απάνω στα καταστρώματα. Οι πεζοναύτες στρατολογούνταν από τα ναυτικά θέματα της επικρατείας, όπως το θέμα των επιδηρεωτών, και ονομαζόντουσαν προσαλέντες. Από το 13ο αιώνα και μετά, κύριο ρόλο σαν στην υπηρεσία των πεζοναυτών έχουν οι Γασμούοι, οι οποίοι ήταν τέκνα Ελλήνων και Φράγκων που έφευγαν από τις φραγικές περιοχές του Βυζαντίου που είχαν κατακτηθεί κατά τη Δυτική Σταυροβόρεια και έβρισκαν υπηρεσία στο Βυζαντινό στόλο. Γιατί αυτός ο καταπληκτικός στρατός καταστράφηκε και η αυτοκρατορία
κατέρευσε. Ο Βυζαντινολόγος Τζον Κάλτον φέρεται να έχει πει ότι ο Βυζαντινός στρατός υπήρξε θύμα της ίδιας της επιτυχίας. Μετά το θάνατο του βασιλείου Βουλγαροτόρου, μια σειρά αυλικών αυτοκρατόρων, οι οποίοι προέρχονταν από ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τα προβλήματα και τις καταστάσεις που αντιμετώπιζαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας και η επαρχιακή αριστοκρατία, η οποία έδινε τους περισσότερους αξιωματικούς του στρατού, θεώρησαν καλό να περιορίσουν τις γηγενείς μονάδες, να αυξήσουν τον αριθμό των μισθοφόρων. Φυσικά υπήρξαν αντιδράσεις και κατέληξαν οι μισθοφόροι να μην κάνουν τίποτε άλλο παρά να καταστέλνουν τις τάσεις των υποτελών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι θεωρούσαν κάθε φορά που κατέστηλαν μία στάση, ακόμα και το φίλιο ως εχθρικό και τον αφιερωμούσαν ασύστολα. Ακόμα χειρότερα, η πτώση των φορολογικών εσόδων σήμαινε ότι το ταμείο ήταν μείον και οι μισθοφόροι επαναστατούσαν γιατί έμεναν απλήρωτοι. Δεν είναι να αποδεί κανείς που το 1204 η πόλη έπεσε στους Φράγκους για τον απλούστατο λόγο. Δεν υπήρξε σχεδόν κανένας γηγενής για να την υπερασπίσει. Οι βάραγγοι έμειναν μόνοι τους και η πολιτοφυλακή αρνήθηκε να συγκροτηθεί. Το αποτέλεσμα υπήρξε η τραγική πολιτική αντιπτώση της Κωνσταντινούπολης του 1204, η οποία κατάφερε ένα θανάσιμο χτύπημα στο κράτος από το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Οι προσπάθειες και δυστυχώς δεν συνήθεται ούτε από θέμα διοικήσεως ούτε νοοτροπίας. Οι παλαιολόγοι, με εξαίρεση τον τελευταίο παλαιολόγο που δοξάστηκε υπερασπίζοντας την Κωνσταντινούπολη, κατέστρεψαν τα επαρχιακά στρατεύματα και προσέλαβαν περισσότερους μισθοφόρους. Στο τέλος υπήρξαν 7.000 μαχητές στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν 80.000 στρατούς που έφτασαν με τις εναλλαγές και τους βοηθητούς σχεδόν τους 200.000 άντρες που πολέμησαν εναντίον στα κατά τείχη. Υπήρξε καθαρά εσωτερικό θέμα παρακμής και διάλυσης. Το Βυζάντιο από εκεί που ήταν στην πρωτοπορία της στρατιωτικής τεχνολογίας κατέληξε να εισάγει όπλα από τη Δύση, τα οποία όπλα σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσε να πληρώσει ή ό,τι μπορούσε να πληρώσει ήταν υποδέες και της ποιότητας. Τα βυζαντινά στρατιωτικά εγχειρίδια. Μία αυτοκρατορία που έζησε πέρα από χίλια χρόνια, φυσικό είναι να έχει οργανωμένο στρατό και να έχει μια επιστημονική θεώρηση του θέματος της άμυνας. Τα βυζαντινά στρατιωτικά εγχειρίδια είναι δύο ειδών, τακτικά και τεχνικά. Τακτικά εγχειρίδια που λένε πώς στρατοπεδεύουμε, πώς κινούμαστε, πώς μεταχειριζόμαστε τις διάφορες μονάδες, έχουν διασωθεί. Δεν έχει διασωθεί όμως κανένα τεχνικό εγχειρίδιο που να περιγράφει τη λεπτομερή χρήση ενός όπλου. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις φύλαξης και ποιες είναι οι θέσεις επίθεσης και πώς είναι ο σωστός τρόπος να επιτιθέμεθα και να αμυνόμεθα. Όποιος υποστηρίζει ότι μπορεί να μας πείσει τι ακριβώς κάνανε οι Βυζαντινοί από τον 4ο μεταχριστιανικό μέχρι τον 12ο μεταχριστιανικό αιώνα, μάλλον υπερβάλλει ή στην καλή περίπτωση μπορεί να κάνει μόνο μερικές υποθέσεις βασισμένες σε δεδομένα κατοπινότερων εγχειριδίων. Τα Βυζαντινά όπλα. Στη διαφάνεια και την εικόνα πάνω αριστερά βλέπουμε το κατάφρακτο υλικό, το πεζικό και το ελαφρύτερο πεζικό, το οποίο στέκεται πίσω από τις βαριές μονάδες και τις υποστηρίζει με ρήψεις βελών και αγκοντίων. Αλλά οι Βυζαντινοί είχαν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα στρατιωτικά προβλήματα και εξέλιξαν διάφορα όπλα. Πάνω στο κέντρο βλέπουμε το μαρτζιοβάρδιο, ένα είδος αγκοντιδίου που φερόταν σε ένα σάκο στη σέλα και οι κατάφρακτοι επίσης, σαν αυτό που είδατε πριν από λίγο, το εκτόξευμα με το χέρι πριν επιτεθούν με την όχη για να αδυνατήσουν τον εχθρό και να έχει μεγαλύτερη ισχύ. Κρούση. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις θα είχαν να αντιμετωπίσουν κατάφρακτους τροπολόγους και φυσικά με μια λεπίδα σπαθιού ήταν μάλλον αδύνατο να τους πλήξουν, έφερα ένα όπλο που το βλέπετε στη διαφάνεια πάνω δεξιά και έχω το αρχικό αντιπαραβάλλει με ένα χειρόγραφο που δείχνει έναν υπέα που το κρατάει. Είναι το σιδηροράδιο εδώ βλέπουμε τον υπέα που το κρατάει. Είναι το σιδηροράδιο ή πολεμικό ρόπαλο. Στα βυζαντινά εγχειρίδια το ονομάζουν μαντζούκιο. Είναι ένας στυλαιός από καλό ξύλο και μία κεφαλή ακυδωτή από σίδηρο ή χαλκό. Το όπλο αυτό δείχνει απλό,
Και τρομακτικό και είναι, διότι μπορεί να σπάσει τα κόκαλα ενός αντιπάλου κάτω από την πιο βαριά κοράκιση. Το όπλο που βλέπετε εδώ πέρα είναι το απελατίκιο. Είναι γνωστό κυρίως αλάμψη του Αποσπερίτη, η Morning Star. Αλλά ήταν ένα όπλο το οποίο ήταν φτηνό, μια ξύνη ράδος, αλυσίδα και μια πολυβένια μπάλα με σιδερένιες σακίδες. Είναι το όπλο των απελατών, των ληστών δηλαδή, που αναφέρονται στα αγγλικά. Τα σπαθιά του Βυζαντίου ήταν πραγματικά ένας λόγος να υποθέσουμε ότι υπήρχε η πρωτοπορία της στρατιωτικής εξέλιξης. Στην αρχή ο κυριοφυλακτήρας ήταν μικρός. Η μόνη του λειτουργία ήταν να μην γλιστράει η λαβή στο κοφτερό μέρος του ψήφους από τον υδρότα ή από το αίμα. Ενώ αντίθετα, σε μια ταφή του 10ου αιώνα στη Σουηδία, βλέπουμε ότι ένα ξύφος που φαίνεται να έχει κατασκευαστεί στο Βυζάντιο έχει πάρα πολύ μεγάλους χειροφυλακτήρες. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι χειροφυλακτήρες? Τα φυσιατνά ξύφη ήταν δύο ειδών. Αυτό, ένα ίσιο ψήφος, κρεμόταν στο πλάι με τελαμόνα και ονομαζόταν παραζώνιο, γιατί και ο τελαμόνας ακόμα ονομαζόταν ζώνιο. Ενώ αντίθετα έχουμε ένα δεύτερο ψήφος, το οποίο συνήθως ήταν μονόκοπο και ονομαζόταν παραμέριο, γιατί από την θήκη του βλέπετε ότι περνιόταν στη ζώνη της μέσης και κρεμόταν κοντά στο μυρό και γι' αυτό το ονομάζουμε παραμύριο. Για ποιο λόγο, όπως σας είπα, έχει σημασία ο χειροφυλακτήρας? Εάν κάνουμε ένα κάθετο χτύπημα και δεν υπάρχει ένας επαρκής χειροφυλακτήρας και δοκιμάσουμε να τεινάξουμε απλά το χέρι μας, η πιθανότητα είναι ότι θα χάσουμε τα δάχτυλά μας. Αντίθετα, όταν κατέβει ένα χτύπημα και κάνουμε μια κάθετη κίνηση, όπως θα δείτε στις επιδείξεις που θα ακολουθήσουν αργότερα, με αυτή την κίνηση, που στα ιταλικά η χειρίδια ονομάζεται κορώνα και στα γερμανικά κρόνα, αποκρούμε, βγάζουμε την απειλή και μπορούμε κατόπιν να πλήξουμε τον αντίπαλο. Επίσης, οι Βυζαντινοί είχαν και διάφορα όπλα τα οποία θεωρούμε ότι υπήρχαν στον 10ο αιώνα και μετά. Εδώ είναι μια τυπογραφία από την Κύπρο, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά αν τη δείτε στο ίντερνετ με λεπτομέρεια, τα όπλα που κρατάνε οι στρατιώτες είναι η σύλληψη του Χριστού στη Γεστιμανή. Τα όπλα που κρατάνε οι στρατιώτες είναι τα λεγόμενα όπλα στυλεού, δηλαδή λογοπελέκες, λογοδρέπανα. Οι όροι είναι εξελινισμένοι από τους ξενικούς όρους Halbert, Gizar, Bill. Δεν γνωρίζουμε πώς τα χρησιμοποιούσαν. Μπορούμε να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις από τα κατοπινά εγχειρίδια που χρονολογούνται στο 1409, τουλάχιστον το νωρίτερο, αλλά αυτή η τυπογραφία είναι από το 10ο αιώνα. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που να μας λέει με λεπτομέρειες. Απλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάπως έτσι τα χρησιμοποιούσαν και αυτά τα όπλα. Τα βυζαντινά εμβλήματα και η βυζαντινή αεραλική. Από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα, την εποχή του Αυτοκράτορα Ηρακλείου, τα εμβλήματα του Βυζαντίου είναι τα εμβλήματα διαφόρων στρατιωτικών μονάδων που αναφέρονται σε ένα εγχειρίδιο που έχει σωθεί και λέγεται Νοτίσια Δικνητάρων, δηλαδή βιβλίο των αξιωματούχων. Λένε τι ασπίδα έφερε ο κάθε διοικητής και τι ασπίδα οι μονάδες που είχε υπό τη διοίκησή του. Το μόνο εμβλήμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα έχει σχέση με το Βυζάντιο είναι η σημαία με τα τέσσερα πυρόβολα. Η αποκατάσταση προέρχεται από μία μαρμάρινη πλάκα που είναι σήμερα στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης και τα χρώματα άφθονο φαίνονται. Επόμενο έμβλημα ήταν ο αετός των κομινών. Γιατί λέμε ότι δεν είναι ο δικέφαλος αετός έμβλημα του Βυζαντίου? Εδώ πέρα από την βιβλιοθήκη της Γαλλίας βλέπουμε το Δουγκαμούτσουφλο σαν αυτοκράτορα. Βέβαια, ενώ φοράει το στέρμα, απάνω μπροστά στα ενδύματά του φέρει τον γρήπα με το ξύφος, που είναι το έμβλημα των δικών. Ο δικέφαλος αετός που ταυτίζεται συνήθως με το Βυζάντιο δεν είναι παρά το έμβλημα των παλαιολόγων. Φαίνεται πολύ έντονα στο πράσινο ύφασμα που φοράει ο Μανουήλ Παλαιολόγος σε έναν πίνακα του 14ου αιώνα. Από τη μονή της Κεσαριανής
μια φθαρμένη τοπογραφία της Αγίας Εκατερίνης, η οποία είναι γύρω στο 13ο αιώνα, έχει χρονολογηθεί, μας δίνει μια ιδέα για τη χρυσαφιά σπίδα με το σταυρό, που σε μερικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους κρονικογράφους, έφεραν οι αυτοκράτορες. Πριν σας δείξουμε τις αναπαραστάσεις που θα γίνουν από την Ακαδημία Ομολογίας, θα γίνει μια περιγραφή των μαχητών της περίοδου. Θα δείτε δύο μαχητές. Πρώτα θα δείτε ένα μαχητή του 15ου αιώνα. Πρώτα θα δείτε ένα μαχητή του 10ου αιώνα. Αυτός είναι ο μαχητής που ονομάζουμε κατάφρακτο. Δηλαδή ένας κατάκλειστος, αν μου έχει να πει ο όρος μαχητής. Είναι οπλισμένος με ξύφο στην προηγούμενη περίπτωση. Κινείται πάντοτε έντυπος και η μοναδική περίπτωση να πολεμήσει πεζός θα ήταν αν τυχομαχούσε. Όλοι αυτοί οι άντρες θέλανε 2 χρόνια πριν εκπαίδευση. Ήταν επίλεκτος σχηματισμός. Και εδώ βλέπετε τον ιδανικά εξοπλισμένο υπέα των αυτοκρατορικών σταγμάτων, των απλών στάδιων. Σύμφωνα με τις αγιογραφίες, οι αξιωματικοί θα ξεχώριζαν και για πιο πολύ πολυτελή ενδύματα, αλλά και για το γεγονός ότι οι φωλήτες του θωρακάτους θα ήταν ή χάλκινες ή επικλεισωμένες. Η προμετωπίδα ονομάζεται Ζάβα σύμφωνα με το τακτικό γυρίδιο του Βυζαντίου και πιθανώς το όνομα έχει ιρανική προέλευση, αν και δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Εδώ το βλέπουμε οπλισμένο με σπαθί. Αλλά όπως σας έδειξα στην προηγουμένη περίπτωση, σε προηγούμενη διαφάνεια, ο άντρας αυτός για να αντιμετωπίσει ο ομολόγος στο πεδίο της μάχης θα χρησιμοποιούσε πολεμικό ρόβαλο, αφού πρώτα έκανε έφοδο με τη λόγη και αφού προηγουμένως είχε ρίξει τα μικρά ακομπίδια που ονομαζόντουσαν Μαρτίο Βάρβαρα. Και τώρα, από το στρατιώτη της Βυζαντινής Αχμής, πάμε στο τέλος της αυτοκρατορίας. Βασισμένος σε εικόνες του 14ου αιώνα, κυρίως από την εικόνα της Σταύρωσης που είναι στο Πολεμικό Μουσείο. Το Βυζάντιο πλέον δεν είναι στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Τα όπλα εισάγονται κυρίως από την Ιταλία, αλλά και από την Γερμανία, από τα εργαστήρια του Μιλάνου ή από τα εργαστήρια του Άουσμπουργκ. Είναι οπλισμένος με άσπρη δίσκο, τον οποίο τον έχουν οι εικόνες των στρατιωτικών αγίων της περίοδου, φέρει ψήφος της ανάλογης περίοδου, είναι ιδιαίτερα καλά προστατευμένος, φέρει υποθωράκιο, το οποίο στις εικόνες της περίοδου δείχνει το παλιό ρωμαϊκό στυλ με τις πτέρυγες. Δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό συνέβαινε και στην πραγματικότητα, ή αν ήταν κάποια ιδιοτροπία των αριστοκρατών που είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό για να ξεχωρίζουν από τους συντικούς του. Φέρει επίσης κόκκινες μπότες, κάτι που συνήθως ήταν προνόμιο του αυτοκράτορα στο στρατόπεδο. Διαφορετικά, από ουσία του αυτοκράτορα, οι ανώτατοι αξιωματικοί, κάτι αντίστοιχο των ταξιάρχων και στρατών των σημερινών, είχαν το δικαίωμα να τις φέρουν όταν ο αυτοκράτορας δεν ήταν παρόν. Είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένο. Ο μοναδικός τρόπος για να πληγεί είναι μονάχα από τα ανοίγματα της φανοπλίας. Δηλαδή, κάτω από το μασκαλί, ανάμεσα από μυρούς, στο γόνα ή αν είναι κάποιος τυχερός και τον πλήξει στο πρόσωπο. Ιδιαίτερα δύσκολο γιατί φυσικά θα το προστατεύει. Επίσης, σε συλλογές που μπορεί να βρισκόμαστε ιδιαίτερα κοντά, είναι ευαίσθητα τα γόνατά του από πίσω. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί και να πέσει στο έδαφος. Κατά τα άλλα, αν ήταν ένα ακονισμένο σπαθί, όπως θα σας πούμε και πιο καλά καταρτισμένοι οι παιδευτές σχολές αργότερα, θα έσπαγε μόνο το σπαθί του. Ο μόνος τρόπος είναι ή να χρησιμοποιήσω και την τεχνική που το σπάθι θα χρησιμοποιηθεί σαν ρόπαλο ή να φέρω το πολεμικό ρόπαλο, ώστε αν πέσει το μέταλλο και εσύ να σπάσουν τα κόκαλά του κάτω από την θωράκιση. Σας παραδίδω τώρα στον κύριο Γιώργο Ζαχαρόπουλο, μέλος της Ακαδημίας Ομολογίας.
θα σας πει πολύ περισσότερα για τις τεχνικές μάχης από το 13ο έως τον 15ο αιώνα.
Βλέπετε, κοντά στη Λαβή έχει ένα σχεδιάκι που είναι ο Μαρτέλας και η λεπίδα είναι πολύ στενότερη. Αυτά είναι αντίγραφα των εκπαιδευτικών σπαθιών που είχαν τότε, δηλαδή γύρω σε 1500, τα οποία κάνανε εκπαίδευση οι πολεμιστές. Ήταν λεπτότερα του κανονικού για να έχουν μικρότερη μάζα και να προκαλούν λιγότερη ζημιά. Ήταν επίσης στομωμένα και δεν την πάρανε. Δηλαδή, οι τους ήταν, αν όχι γυρισμένοι όπως κάνουμε τώρα πλέον, ήταν στρογγυλοί. Και λεγόντουσαν feather swords, δηλαδή σπαθιά φτερού. Ήταν λίγο πελατριά αλλά λιγνά και χρησιμοποιούσαν για την εκπαίδευση. Τα ίδια χρησιμοποιούμε και τώρα. Απλά τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι λίγο καλύτερα λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Εδώ θα δείτε τα αποτελέσματα ενός αντιγράφου σπαθιού του 13ου-14ου αιώνα πάνω σε μια παροχή του 14ου αιώνα. Πιστολές τους είναι με υλικό υλικό από μέσα για να προστατεύουν τα πτυχήματα. Εγώ σου λέω ότι φοράνε
πάνω για το αθλητή. Πάμε για να δείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.